Βρισκόμαστε σήμερα μπροστά εν μέσω του τρίτου κύματος της πανδημίας του κορονοϊού και ζούμε ακριβώς το ίδιο έργο που βιώσαμε, που βιώνουμε εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, το προσωπικό του νοσοκομείου Χίου και όλων των μονάδων υγείας του νομού να δίνουν το 200% των δυνάμεών τους και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που κάτω από αντίξωες συνθήκες στέκονται στο ύψος των περιστάσεών τους σε αντίθεση με την κυβέρνηση. Πανηγυρίζαμε για το ότι ανακαλύφθηκε το εμβόλιο και ότι έρχεται και θα κάναμε 2 εκατομμύρια εμβολιασμούς και αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει στους 450.000 περίπου εμβολιασμένους και με τις 2 δόσεις. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό είναι απόρρια βέβαια το ότι οι εταιρείες κοιτώντας το κέρδος τους προφανώς δίνουν τα εμβόλια εκεί που τους συμφέρει καλύτερα η τιμή και εδώ πρέπει να ανοίξει μια μεγάλη κουβέντα κάποια στιγμή να δούμε αν το φάρμακο πρέπει να υπόκειται στους νόμους της αγοράς ή αν πρέπει να είναι αγαθό δημόσιο κάτω από κρατική στήριξη. Θα πρέπει να φτιαχτούν κρατικές βιομηχανίες φαρμάκου, να επιδοτούνται τα πανεπιστήμια να κάνουν έρευνα και όχι να φεύγουν οι επιστήμονες μας στο εξωτερικό. Είναι διάφορα θέματα που η πανδημία τα ανέδειξε και είναι κάποια στιγμή καιρός και η κοινωνία να σταθεί δίπλα μας, να τα συζητήσουμε και να δώσουμε λύσεις οριστικές υπέρ του κόσμου. Ένα άλλο πράγμα που βιώνουμε είναι ότι ξεκίνησαν τα εμβολιαστικά κέντρα μέσα στα νοσοκομεία με γνώμονα να εμβολιαστούν σε πρώτη φάση υγειονομικοί. Εδώ βλέπουμε ότι σε όλη την Ελλάδα, τουλάχιστον οι πληροφορίες που έχουμε από όλους τους συναδέλφους, ότι συνεχίζουν και εμβολιάζονται, που σημαίνει ότι συνεχίζουν και λειτουργούν, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται επιπλέον ο χώρος των ιατρείων που υπάρχει το εμβολιαστικό κέντρο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό όσον αφορά τη μίξη των περιστατικών που μπορεί να υπάρχει σε ένα χώρο και το συγκροτισμό. Προσλήψεις μόνιμες δεν υπάρχουν. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τους συμβασιούχους οι οποίοι καλύπτουν εδώ και χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν μαζικές προσλήψεις και μόνιμες του προσωπικού. Ζητάμε την κατάργηση του νόμου περί εργολάβων. Πρέπει αυτός ο θεσμός του εργολάβου να σταματήσει, να υφίσταται. Πρέπει αυτές οι μονάδες οι υποστηρικτικές να ξανασυσταθούν σαν οργανικές θέσεις και να ανήκουν στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου. Τρίτον, θέλουμε να καταγγείλουμε τις διώξεις οι οποίες κάνει η κυβέρνηση σε συναδέλφους και συνδικαλιστές και εργαζόμενες οι οποίοι βγαίνουν και διαδηλώνουν για τα προβλήματα που βιώνουμε στην υγεία, όπως είναι η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΜ και διάφοροι συνάδελφοι και συνδικαλιστές κατά τόπους σε νοσοκομεία όλων των Αθηνών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντί η κυβέρνηση να στέκεται αρρωγός δίπλα στους υγειονομικούς και να κάνει τα αιτήματα, τα δίκαιά τους πράξη, σε αντίθεση με αυτό, τους διώκει κάθε συνδικαλιστική δραστηριότητα η οποία φανερώνει τη γύμνια της υγείας που έχουν φτιάξει. Εδώ, όσον αφορά την κατάσταση στο νοσοκομείο, με δεδομένο όπως είπατε ότι είμαστε στο τρίτο κύμα, ποια είναι η κατάσταση και μάλιστα σήμερα και η διοικήτρια θα δώσει μια συνέντευξη τύπου ανακοινώνοντας 2 νέες κλίνες ΜΕΘ COVID. Τι γίνεται? Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα με τη ΜΕΘ το έχουμε ξανασυζητήσει άπειρες φορές. Οι δυνατότητες με βάση το προσωπικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε νοσηλευτικό προσωπικό, για να είναι ασφαλής η λειτουργία τους, είναι 2 άτομα. Οι 2 αυτές που ανακοινώνονται σήμερα υπάρχει, δηλαδή εξασφαλισμένο? Να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπηρετούν 8 ή 9 άτομα στη ΜΕΘ, νοσηλευτές. 7 και προϊστάμενο, 7. Άρα λοιπόν η λειτουργία είναι 2 άτομα. Οτιδήποτε άλλη λειτουργία ανακοινωθεί θα πρέπει να στελεχωθεί και με το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι ασφαλή. Είμαστε ξεκάθαροι εδώ και καιρό. Δεν σημαίνει ότι σαν εργαζόμενοι δεν θα στηρίξουμε τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας χρειαστεί το οτιδήποτε. Αυτό το κάνουμε και το κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι λέμε και να ξέρουμε και ποιο είναι το ορθό. Δεν θα πρέπει τίποτα να θεωρείται δεδομένο όσον αφορά την υγεία και αυτό το βλέπουμε από τις τελευταίες διώξεις που έχουν γίνει στα συνδικαλιστικά όργανα των γιατρών αλλά και των υπόλοιπων υγειονομικών και αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.